πτήση προερχόμενη από την Ισπανία πριν από 2 ημέρες βρέθηκαν 4 κρούσματα κορονοϊού. Ναι. Και η αλήθεια είναι φέρανε τώρα τον κόσμο, τους πολίτες συγκεκριμένους, στο κέντρο της πόλης, να φύγουν δηλαδή από τις οικίες τους, να πάνε στο κέντρο της πόλης προκειμένου να απογραφούν σε μία μέρα που είναι προβληματική και η κίνηση, αλλά αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι δεν καταλαβαίνω, έχουμε πει ότι αποφεύγουμε τις άσκοπες κινήσεις. Άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν στον περίγυρό τους ή αισθάνονται μικρά συμπτώματα του κορονοϊού και πάλι μένουν σπίτι. Τώρα το να κινηθούν ασκόπως, ενώ γνωρίζουν ποιοι είναι, έχουν τα στοιχεία τους, είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ξεπερνάει. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Να μαντρωθούν σε ένα ξενοδοχείο μαζί με που υπάρχουν υπάλληλοι, υπάρχουν εργαζόμενοι και να μετακινηθούν. Ποιος τους έφερε, όντως υπάρχει πρόβλημα. Είναι εγκληματικό. Ναι, λιγότερο. Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα ένα κενό προφανέστατα. Και οι γονείς παρακαλάνε να δούνε και τι συμβαίνει. Έτσι υπάρχει μια ανησυχία. Ευχαριστούμε, Παγιώτη. Γιατί περισσότεροι εξ αυτών, από όσο γνωρίζουμε, είναι φοιτητές. Κατάλαβα, Παγιώτη. Το παρακολουθούμε το θέμα. Αν μπορείς να έχεις εικόνα, τα λέμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ντορίνα Σιαλβέρα, η οποία νομίζω ότι είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή και μας ακούει. Καλή σας μέρα. Σας ακούω πολύ καλά. Παχαίνουμε, ξέρετε. Αρχίζει η περιφέρεια και